Μίνα Ορφανού ξεχώρισε στην πολυβραβευμένη ταινία Στρέλα του Πάνου Κούτρα, αγαπήθηκε από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις και σήμερα τα έχει αφήσει όλα πίσω της και ασχολείται με τις αγιογραφίες. Γιατί όμως δηλώνει στο pop-up ετισμένη στις πλαστικές? Μίνα μου, είσαι από τις λίγες συνεντευξιαζόμενες που κάνει συνέντευξη χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Περιποιούμε. Ως επιτοπλίστων φοράω τις δικές μου κρέμες που φτιάχνω την κεραλυφή. Φοράς χρόνια την κεραλυφή που φτιάχνεις μόνη σου? Είναι μια συνταγή γιαγιάδων, την κράτησα. Θαυματουργική κρέμα, κάνει πολλά. Πατάω τα 40 τώρα. έχω πλέον μπει στο θέμα οτιδήποτε προσφέρει η μάνα φύση. Ναι. Παλιότερα έκανες και κάποιες αισθητικές επεμβάσεις? Έκανα και ήμουν και πολύ εθισμένη και τώρα ομολογώ ότι έχω σταματήσει εδώ και 2 χρόνια πλέον να πηγαίνω. Όταν λες εθισμένη, τι εννοείς? Δηλαδή είχα φτάσει σε σημείο που πραγματικά οι φίλοι που πραγματικά με αγαπούσαν μου έλεγαν σταμάτα, δηλαδή αλλάζει η μορφή σου. Δηλαδή πολλοί με είχαν δει κάποια στιγμή μετά από καιρό το οποίο δεν με αναγνωρίσανε. Χρειάστηκε και ψυχολογική υποστήριξη ή όχι? Δεν ξέρω, εγώ το σταμάτησα μαχαίρι. Με τρόμαξε όταν άκουσα από το κοινό που έχω, είτε από φίλους είτε από το κοινό, ότι έχεις αλλάξει πάρα πολύ και όχι προς το καλό. Ναι, εσύ δεν το έβλεπες τον καθρέφτη σου, Όχι, γιατί εγώ πίστευα ότι όσο πήγαινα τόσο όμορφη ήμουνα. Λάθος. Κάνεις και τις αγιογραφίες σου, τις πραγματικά εκπληκτικές. Και εδώ ιδιαίτερες οι αγιογραφίες μου. Δεν είναι συμβατικές. Ακόμα δηλαδή πραγματικά και ένας άθεος μπορεί να το βάλει στο χώρο του ως έργο τέχνης.